εδώ στην έκθεση σήμερα θα δει ένα τμήμα της συλλογής μου που μπήκε στο βιβλίο Γκίνες. Πώς είναι περίπου η συλλογή? Η συλλογή είναι 13.360 φάκελοι διαφορετικοί από όλο τον κόσμο. Φοβερό. Εδώ δηλαδή πόσο, ξέρουμε περίπου αριθμό που έχετε εκθέσει? Ενδεικτικά γύρω στους 500 φακέλους. Γύρω στους 500 φακέλους. Φακέλους πρώτης ημέρας κυκλοφορίας. Πόσα χρόνια κάνατε για να συγκεντρώσετε όλο αυτό τον όγκο? Πολλά χρόνια. Και πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα να... Από μικρό παιδί συλλέγω γραμματόσημα και αργότερα ξεκίνησα να συλλέγω και φακέλους και κάποια στιγμή θέλησα να διαγωνιστώ για να μπω στο βιβλίο και έκθεση. Θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 20 Μαρτίου. Μέχρι 20 Μαρτίου. Στην έκθεση εδώ θα δουν ενδεικτικά ένα φάκελο από κάθε ταχυδρομική υπηρεσία. Δηλαδή εδώ έχω φακέλους από όλο τον κόσμο, από τις χώρες που υπάρχουν, από χώρες που δεν υπάρχουν, από περιοχές που είναι αυτόνομες, ανεξάρτητες και χώρες που ήταν πρώην απικίες με την προηγούμενη ονομασία. Τους φακέλους τους βρήκα μέσω ίντερνετ. Ναι. Τα γραμματόσημα? Τα γραμματόσημα υπάρχουν πάνω στους φακέλους. Α, επομένως ήταν... Δηλαδή ο φάκελος πρώτης κυκλοφορίας είναι ο φάκελος που εκδίδει κάθε ταχυδρομική υπηρεσία και έχει επικολλημένο το γραμματόσημο και την ημερομηνία εκείνη που βγαίνει το γραμματόσημο στην κυκλοφορία. Στο φακέλος πρώτης ημέρας κυκλοφορίας θα δείτε και ένα τμήμα της συλλογής μου με γραμματόσημα με το θέμα Ευρώπα. Το θέμα Ευρώπα είναι κάθε χώρα στην Ευρώπη από το 1956 και μετά εκδίδει γραμματόσημα με ένα θέμα που είναι κοινό σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Πέρα της πλειότητά της, γιατί είναι για το πλήθος της, για το περιεχόμενό της, για τον κόπο που έκανε ο κ. Στεφανόπουλος, θα λέω ότι το σημαντικότερο είναι πως το γραμματόσημο, ο φιλοκτηρισμός γενικά, δεν είναι ένα ταξίδι σε χώρες, σε κόσμους, σε τόπους. Είναι και ένα ταξίδι πολιτισμού. Μέσα από το γραμματόσημο μπορεί να αναδειχθεί η λαογραφία, ο πολιτισμός, τα ήθη, οι σημαντικές προσωπικότητες. Σήμερα παραβρισκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε τον αγαπητό Κώστα, τον φίλο και τον συνάδελφο, που με μια εκπληκτική συλλογή πιστεύω ότι θα μας ταξιδέψει πλέον σε όλο τον κόσμο. Όταν πρώτα ήρθα εδώ σήμερα, δεν σας κρύβω ότι αισθάνθηκα ένα δέος. Ένα δέος και για τον χώρο που είναι εκπληκτικά όμορφος και μπράβο στο Δήμο Τρικαίων, αλλά και ένα μεγαλύτερο δέος γιατί εδώ ο φίλος και ο συνάδελφος μας παρουσιάζει κάτι φοβερά εκπληκτικό. Όπως έχουμε κουβεντιάσει και παλιότερα, ξέρω ότι από πολύ μικρό παιδί άρχισε να κάνει συλλογή των φακέλων της πρώτης κυκλοφορίας με γραμματόσημα. Οριακό σημείο ήταν τον Ιούλιο του 2022, όπου μπήκε πλέον και στον διεθνή στίβο και κατέστη Έλληνας. Κατέκτησε την πρωτιά σε όλο τον κόσμο. Για μας, όλους τους Έλληνες, μας έχει κάνει πάρα πολύ περήφανος. Όσο εμάς τους συναδέλφους που είχαμε νιώθει, ακούγεται το ελληνικό όνομα παντού. Είναι γραμματοσύμα και φακέλο πρώτης ημέρας κυκλοφορίας και κάποια στιγμή αποφάσισα να διαγωνιστώ για το βραβείο Γκίνες. Αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν και ήταν επίγονη. Σήμερα εδώ σας παρουσιάζω ένα μέρος της έκθεσης που περιλαμβάνει γύρω στους 500 φακέλους και είναι από 350 διαφορετικά μέρη του κόσμου, από όλες τις χώρες του κόσμου, από χώρες που δεν υπάρχουν, από αυτόνομες περιοχές, πρώην απικίες και φακέλος από Ελλάδα και Κύπρο. Μέτρο στον κόσμο έχει πάνω επικολλημένα 72 γραμματόσημα και είναι από το Μπαγκλαντές.